από πού θα βρεθούν τα λεφτά. Για να βρούμε να δώσουμε αυτά τα χρήματα, ναι, για να ελαφρύνουμε, ναι, να ανακουφίσουμε, να δώσουμε μια αναπτυξιακή δυναμική, πρέπει τα ταμεία μας να έχουν τη δυνατότητα, το δημόσιο ταμείο, να ανταποκριθεί. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει αναδιανομή του βάρους. Αυτό σημαίνει. Άρα λοιπόν, η πάταξη της φοροδιαφυγής, η πάταξη του λαθρεμπορίου στα καύσιμα και στα καπνικά, η αντιμετώπιση του μαύρου πολιτικού χρήματος. Και η αυτιά γνωρίζετε ότι η αρχή για την καταπολέμηση του βρώμικου χρήματος έχει προσδιορίσει αυτή η περίφημη λίστα Νικολούδη πάνω από 3.000 πολίτες, συμπολίτες μας, που δεν δικαιολογούν αυτά που κατέχουν με αυτά που έχουν δηλώσει ως πόθεν έσχες. Αυτούς θα τους ελέγξετε γνωρίζετε, αυστηρά, κύριε Πρόεδρε. Το γνωρίζετε ότι αυτό, ναι, μπορεί να έχει έσοδα τα οποία υπερκαλύπτουν τις εξαγγελίες μας για τον πρώτο πυλώνα του προγράμματος Θεσσαλονίκης. Γνωρίζετε ότι από τις 25.000 που ήταν να ελεγχθούν στα περίφημα εμβάσματα του εξωτερικού, έχουν ελεγχθεί περίπου 730, δεν κάνω λάθος. Από τις 25 περίπου χιλιάδες, περίπου 700. Όλα αυτά λοιπόν είναι... Αυτές οι 700 έλεγχοι έφεραν... Ακούστε, να τα ακούστε, ναι, το, ναι, αυτό, ναι, όμως. Ναι. Αυτοί οι 700 έλεγχοι έφεραν περίπου 270 εκατομμύρια ευρώ στο Δημόσιο Ταμείο. Αν γινόντουσαν όμως 25.000 έλεγχοι με την αντιστοιχία αυτή, θα είχαμε πάνω από 4 δις στο Δημόσιο Ταμείο. Γιατί δεν έγιναν οι έλεγχοι? Γιατί η λίστα Λαγκάρτ 2,5 χρόνια τώρα δεν έχει αποδώσει τίποτα? Γιατί δεν προχωράμε να εξετάσουμε την λίστα Νικολούδη? Γιατί, υπάρχουν μεγάλα γιατί. Και την ίδια στιγμή ο ΕΜΦΙΑ τσακίζει τον μισθωτό, τσακίζει τον αγρότη, τσακίζει τον συνταξιούχο.